Να πάμε στο τελευταίο αντίο, στη Νίκη Γουλανδρή, στη σπουδαία αυτή γυναίκα που άφησε τα αποτυπώματά της και ένα μουσείο φυσικής ιστορίας στην Κηφισιά που υπάρχει σήμερα και που κοσμεί τον τόπο εκεί. Σπύρο μου, ο λόγος σε σένα. Ναι, Ζήνα, καλό μεσημέρι από την Μητρόπολη της Κηφισιάς, εδώ που πριν από λίγη ώρα συγγενείς, συνεργάτες, φίλοι, άνθρωποι του πνεύματος, των επιστημών, από την πολιτική ζωή του τόπου, αποχαιρέτησαν την φυσιολάτρη, την ευεργέτη, την βοτανική ζωγράφο, τη σημαντική Ελληνίδα Νίκη Γουλανδρή. Την Νίκη Γουλανδρή, η οποία έφυγε τα ξημερώματα του Σαββάτου, εκεί, στο σπίτι, που είναι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, σε ηλικία 94 χρόνων, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό έργο, το σημαντικό έργο για το οποίο σήμερα ήρθαν εδώ και την τίμησαν. Βλέπουμε... και μίλησαν και αυτό, άνθρωποι όπως... Βλέπουμε, Σπύρο μου, τους ανθρώπους που πήγαν για να τιμήσουν την Νίκη Γουλανδρή. Και τώρα στα πλάνα μας, επειδή δεν έχεις μόνιτορ κοντά σου, το λέω, βλέπουμε τον Αλέξανδρο Λικουρέζο, πριν την Άννα Παναγιωταρέα, την Όλγα Κεφαλογιάννη, πλήθος κόσμου, η Μιμή Ντενίση, τον κύριο Λαλιώτη είδαμε, τον κύριο Στέφανο Μάνο βλέπω τώρα. Ακριβώς. Ναι, ήρθαν άνθρωποι από την πολιτική ζωή, όπως και τα Στεφάνια που ήταν με τα αγαπημένα της λουλούδια, λευκά και πολύχρωμα, και όπως ήταν βέβαια και να πούμε και οι τέσσερις δέσμες που αγκάλιασαν ουσιαστικά την σωρό της μέσα στο ναό, γεμάτη λουλούδια. Τα λουλούδια που αγάπησε και η ίδια η Νίκη Γουλανδρή στην πορεία της ζωής της. Τα πρόσωπα που φυσικά είδατε ήταν ανάμεσα σε αυτά και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η κυρία Μιμή Ντενίση, ο κύριος Παναγιώτης Πικραμένος. Ήρθαν πολλοί και από το δημοσιογραφικό κόσμο και από την πολιτική ζωή του τόπου να τιμήσουν και να αποχαιρετήσουν την Νίκη Γουλανδρή, αν και κάποιοι, όπως έσπευσε ο κύριος Κώστας Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη που την βλέπουμε τώρα. Μάλιστα. Και να πω βέβαια ότι κάποιοι, όπως η κυρία Μιμή Ντενίση, σε δηλώσεις της που ακολούθησαν μετά την ολοκλήρωση της τελετής της εξοδίου ακολουθίας, υπογράμμισε το σημαντικό έργο της Νίκης Γουλανδρή, αλλά είπαν ότι εξέφρασαν και το παράπονό τους ότι θα έπρεπε η πολιτεία σήμερα να είναι εδώ και να τιμήσει την Νίκη Γουλανδρή. Ανάμεσα στα πλάνα σας σίγουρα θα διακρίνετε και τον Γιώργο Νταλάρα με τη σύζυγό του Άννα, τον κύριο Πατούλη με τη σύζυγό του, πλήθος κόσμου που ήρθε σήμερα εδώ για την Νίκη Γουλανδρή. Ζήνα. Να δούμε τι σου δήλωσαν, παρακαλώ. Η Νίκη Γουλανδρή υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα της Ελλάδας με ακτινοβολία διεθνή. Μια γυναίκα που πρόσφερε τη ζωή της στο κοινωνικό σύνολο, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα. Πρωτοπόρος για την εποχή της, μια γυναίκα του κόσμου που αφήνει πίσω της ένα τεράστιο έργο ανεκτίμητης εθνικής αξίας. Οφείλουμε όλοι να τιμήσουμε τη μνήμη της και να συνεχίσουμε το μεγάλο αυτό έργο της. Η Νίκη Γουλανδρή δεν έχει ανάγκη από τιμές. Ήταν μια πολύ μεγάλη Ελληνίδα. Τίμησε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με συγχωρείτε, είμαι πολύ συγκινημένη. Εμένα είναι συνδεδεμένη με τα χρόνια μου από τα εφηβικά μέχρι τώρα. Ήταν η κουμπάρα μου και μεντοράς μου, θα έλεγα. Η τελευταία της έξοδος ήταν να έρθει στη Σμύρνη. Η Νίκη Γουλανδρή και ο Άγγελος αφιέρωσαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Όλη τους η περιουσία έμεινε στην Ελλάδα με δύο μουσεία και θα έπρεπε να είναι σύσσωμη η πολιτική ζωή και να τη χειροκροτάει στο τελευταίο της ταξίδι.